Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Δελίας και σας καλωσορίζουμε στις Κοσμογεύσεις, εγώ και η ηρωή μας, ο Σάββας ο Τσίγκας. Σήμερα τα Αγίου Βαλεντίνου και σκεφτήκαμε μαζί με τον κύριο Τσίγκα να κάνουμε ένα πραγματικά εορταστικό τραπέζι για τον αγαπημένο σας ή για την αγαπημένη σας. Σήμερα θα φτιάξουμε ουγγαρέζικο γεμιστό corned beef. Θα το συνοδέψουμε γεμιστό, έτσι το είπα, το γεμιστό, το είπα, ουγγαρέζικο γεμιστό corned beef με άσπρο ρύζι και μία φανταστική πάπρικα σάλτσα και για πρώτο πιάτο θα σερβίρουμε μία σούπα λαχανικών βελουτέ. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε υλικά και σκεύη για μία εβδομάδα νομίζω. Λοιπόν, επειδή σήμερα με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και επειδή θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω αυτήν την ημέρα, γιατί και εγώ ο ίδιος είμαι ερωτευμένος, είπα να κάνω ένα έτσι εορταστικό, ολοκληρωμένο μενού για να περάσετε καλά με τον αγαπημένο σας και την αγαπημένη σας. Κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας του κυρίου Τσίγκα, θα σας παρουσιάσουμε τα υλικά μας. Και θα ξεκινήσω από την πρωτεΐνη μας. Όπως βλέπετε εδώ, έχω 600 γραμμάρια κυμά, καθαρό βοδινό, ούτε μοσχάρι ούτε χοιρινό. Καθαρό βοδινό. Γιατί είπαμε, κανονικά γίνεται με ένα, να δεις πώς το λένε το κρέας αυτό. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ στη διάρκεια της εκπομπής μας. Τέλος πάντων, έχουμε, και θα σας πω, 600 γραμμάρια βοδινό. Θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, 2 σκυλίδες σκόρδο, περίπου 10 φυλλαράκια μαϊντανό, τον οποίο θα τον προσθέσουμε τελευταία, 2 αυγά, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι, κόκκινη καπνιστή πάπρικα, λίγο κείμενο και λίγο σουμάκ για την πρωτεΐνη μας. Λοιπόν, για τη γέμισή μας, είπαμε θα είναι γεμιστά, θα χρειαστώ μία κόκκινη πιπεριά, μάλλον εσείς θα χρειαστείτε, εγώ εδώ θα χρειαστώ λιγότερο, αλλά η συνταγή μας λέει μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης, μισή πράσινη, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 σκυλίδες σκόρδο, 3-4 φυλλαράκια μαϊντανό, τον οποίο θα τον προσθέσετε στο τέλος, αφού κάνουμε τη γέμισή μας, την σοτάρουμε στο τηγάνι, και θα χρειαστούμε και περίπου 3-4, δηλαδή περίπου 70-100 γραμμάρια φέτα τυρί, την οποία όταν βγάλουμε την γέμισή μας, αφού τη σοτάρουμε και τη βγάλουμε, θα προσθέσουμε τότε το τυρί, ώστε να μην μας λιώσει μέσα το τηγάνι, μην στερούμε να μας λιώσει στο φούρνο. Λοιπόν, περνάμε στην τρίτη φάση για να ολοκληρωθεί το πρώτο, το κύριος μενού μας, την οποία θα κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία και λίγο πικάντικη σάλτσα πάπρικας, στην οποία θα χρειαστώ 3 ντομάτες τριμμένες, θα χρειαστώ λίγο πελτέ και λίγο νερό ώστε να το ανακατέψω μαζί και να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Σας έδειξα στις προηγούμενες εκπομπές πώς μπορούμε να έρθουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θα χρειαστώ έξτρα μία κουταλιά πολτό ντομάτας, μία κόκκινη πιπεριά, μισή πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 σκυλίδες σκόρδο. Τα υλικά είναι πάρα πολλά. Μερικά φυλλαράκια μαϊντανό, τον οποίο θα το προσθέσουμε στο τέλος. 2 σελούζο. Θα χρειαστώ ξερό βασιλικό και ξερό δυόσμο. Και θα προσθέσουμε και ένα φυλλαράκι δάφνης. Λοιπόν, αυτά τα υλικά είναι για το κύριο πιάτο μας.
για τη σούπα λαχανικών βελουτέ. Έχω όλα τα υλικά εδώ. Εγώ λέω να σας τα παρουσιάσω. Τι λέτε, κύριε Τσίκα, να τα παρουσιάσω και αυτά κατευθείαν τώρα. Τώρα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε τι. Περίπου 100 γραμμάρια σπανάκι φρέσκο. Περίπου 100 γραμμάρια αρακά. Ένα πράσο. Ένα κρεμμυδάκι πράσινο φρέσκο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το πράσινο. Ένα ξεροκρεμμύδι. Ένα καρότο, 3-4 μανιτάρια, 4 πατάτες για 4 άτομα που δίνουμε τη συνταγή, 4 μέτριες πατάτες, το καρότο το είπα, και λίγο άνηθο. Λίγο, πάρα πολύ λίγο άνηθο. Θα χρειαστούμε ζώμο λαχανικών, ξύσμα από λεμόνι, μισό λεμόνι, 4 φέτες, περίπου 40 με 50 γραμμάρια φέτα τυρί, τις οποίες θα τις πανάρουμε, θα τις περάσουμε από το τηγανάκι μας και θα τις συμπληρώσουμε. Αφού κάνουμε τη σούπα μας βελωτέ, στη μέση θα προσθέσουμε τη φέτα και παράλληλα επάνω θα δώσουμε μία βαλεντίνικη, θα έλεγα, πινελιά, την οποία έχω μια φανταστική ξινόγλυκη μαρμελάδα από καθαρά blueberry, την οποία θα προσθέσουμε τελευταία πάνω στη σούπα μας και θα φτιάξουμε αυτό το ολοκληρωμένο, θα έλεγα, 2 πιάτων μενού. Λοιπόν, είμαι σχεδόν έτοιμος. Το ρύζι μας, είπαμε, το αναφέραμε. Εγώ λέω πάμε να δούμε μια φορά αναλυτικά όλες τις κάρτες μας και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε με την παρασκευή αυτών των φανταστικών υλικών που έχω εδώ για να βγάλουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να πω τώρα τέλεια εορταστικά πιάτα, ειδικά για τους ερωτευμένους και τις ερωτευμένες. Για το ουγγαρέζικο γεμιστό corn beef με ρύζι και σάλτσα πάπρικας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια βόδινο ζωμό, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, μπαχάρι και κόκκινη πάπρικα. Για την γέμιση, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, κόκκινη πιπεριά τριμμένη, 2 ml ούζο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά και στο τέλος τυρί φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 3 ντομάτες, 2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κύβο ζωμό κρέατος, παντζάρι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, σουμάκ. Και αφού είδαμε τις υπέροχες καρτούλες μας, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας παρασκευή, την οποία θα παρασκευάσουμε την πρωτεΐνη μας. Όπως βλέπουμε εδώ, θα φορέσω το κατάκι, μη στεναχωριέστε. Να αφαιρέσω πρώτα τον μαϊντανό μου. Είναι μια καταπληκτική συνταγή, την οποία οι Ούγγροι δεν την κάνουν έτσι ακριβώς όπως την κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς δώσαμε και στις κοσμογεύσεις, δίνουμε και λίγες δικές μας πίνελιες εδώ, ώστε να γίνει πραγματικά, έχει εκτοξευτεί στα ύψη αυτή η συνταγή. Είναι κουραστική, ελπίζω να την κάνετε. Αν πραγματικά είστε ερωτευμένοι, θα την κάνετε. Εγώ θα την κάνω πάντως για την αγαπημένη μου αύριο. Σήμερα, τι λέω, αύριο λέω. Θα προλάβω. Τι να κάνω. 10 η ώρα θα φύγω από εδώ. Θα προλάβω. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα χρειαστώ ένα τρίφτη. Τον έχω εδώ. Να βάλω το γαντάκι μου. Δεν πειράζει, θα το χρωστάω. Αύριο το κάνω. Θα το κάνω αύριο, κύριε Τσίκα. Τι να κάνουμε. Ας το φάει αύριο. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι η χειρονομία μετράει, έτσι. Λοιπόν, το γνωστό μας όργανο, τρίβουμε
ένα κρεμμύδι. Έχουμε λίγο αγγουλίτσα εδώ. Με το κρεμμύδι είναι... Έχω πρόβλημα με αυτόν που παίρνω τα κρεμμύδια. Θα τον αλλάξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάπα, κλάμα. Λοιπόν, τρίβουμε το κρεμμύδι μας. Λίγο ακόμα θέλω. Με κοκκίνησε. Όχι από το τρίψιμο, από το κάψιμο. Λοιπόν, και θα γυρίσω εδώ με το ψηλό, γιατί θα τρίψω δύο σκηνίδες σκόρδο, αλλά αυτό που χρειάζομαι είναι το ζουμί του σκόρδου, δηλαδή... Α, πολύ ψηλό εδώ. Ας πάω από εδώ. Ωραία. Θέλω έτσι την αλιφούλα, δεν θέλω καθόλου κομμάτια να έχω μέσα, δεν θέλω να γίνει. Αυτό είναι το corn beef. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι μια συνταγή μάλλον. Να μην μου φύγουν μέσα. Εδώ. Θέλω μόνο αυτή την αληφή να πάρω. Γι' αυτό και εγώ προτίμησα να βάλω δύο. Κλαίω, Σάβα, δύο σκυλίδες κόρδο. Μόλις φτάσετε περίπου στο 80%, μην προσπαθήσετε να τρίψετε παραπάνω. Αφαιρέστε το καλύτερα για να μπορέσετε να κάνετε πιο σωστή δουλειά. Ώστε να μην σας φύγει κομματάκι μέσα. Ωραία. Πιο πολύ κόλλησε πάνω μου παρά... Φεύγει. Και εδώ. Πω πω κλάμα. Να. Ξέρεις τι έκανε αυτός. Τι κύριε Τσίγκα, τι είπατε. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχουμε τρίψει το σκορδάκι μας. Έχουμε τρίψει το κρεμμυδάκι μας που χρειαζόμαστε. Και θα βάλουμε και τα δύο αυγουλάκια μας μέσα. Ένα. Στην άκρη. Δύο. Και από μπαχαρικά θα πάρω ένα κουταλάκι. Πότε θα πάμε σε break, φόπο, κλάμα. Κλάμα. Λοιπόν, θα χρειαστώ περίπου ένα κουταλάκι αλάτι. Εδώ. Έχω και μετρητή εδώ. Ένα κουταλάκι περίπου πιπέρι, μην το φοβάστε το πιπέρι, είπαμε, βάλτε. Εδώ θα πάμε στη μέση, θα βάλουμε την καπνιστή πιπεριά, μοσκοβολάει. Τα μπαχαρικά μου τα παίρνω από τον Ιωάννη Χατζιαβραμίδη, απέναντι από τα παλά δικαστήρια. Φανταστικά. Ορισμένους κωδικούς μπορεί να σας τα φρασκοκόψει κιόλας. Λοιπόν, είναι καταπληκτικά, μοσχοβολάνε, είναι πολλά χρόνια στη δουλειά, είναι γνώστης, ξέρει τι κάνει. Πάντως εγώ θα έλεγα να περάσετε να ρίξετε μια ματιά και άμα θέλετε μην ψωνίζετε. Αλλά σίγουρα θα ψωνίσετε κάτι, γιατί δεν έχει μόνο μπαχαρικά, έχει και άλλα πράγματα, έχει χιλιάδες κωδικούς. Λοιπόν, έχουμε λίγο κείμενο και θα χρειαστώ λίγο σουμάκ. Είπαμε το σουμάκ πάει πάρα πολύ με τους κυμάδες. Είπαμε να δώσουμε τη δικιά μας την πινελιά, γι' αυτό προσθέτω. Εσάς πάλι, αν δεν σας αρέσει, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό μπαχαρικό με πολλές ιδιότητες, αν πάλι εσάς δεν σας αρέσει, μην το βάλετε. Εγώ σας το προτείνω να το προσθέσετε μέσα στη συνταγή. Λοιπόν, και θα βάλουμε περίπου τη μισή φρυγανούλα. Εδώ. Και πάμε να ζυμώσουμε. Θα χρειαστείτε περίπου για να τελειώσετε τη συνταγή αυτήν, δηλαδή και τις δύο μαζί με, σούπα λαχανικών βελουτέ, θα χρειαστείτε περίπου μία ώρα και 10 λεπτά να τελειώσετε τη συνταγή. Και τις δύο συνταγές, μαζί και τις σάλτσες, έτσι. Αξίζει τον κόπο.
Πιο πολύ θα σας φάει χρόνο να ζυμώσετε τον κιμά παρά να φτιάξετε τις άλλες τις σάλτσα, τη γέμιση και... Γιατί ξέρετε ότι πρέπει να ζυμώνουμε πάρα πολύ καλά τον κιμά για να έχουμε αποτέλεσμα. Αν και εδώ, στη συγκεκριμένη συνταγή, το corned beef, ξέρετε, άμα ανοίξετε μια κονσέρβα corned beef, θα δείτε και εσείς μέσα. Δεν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, όπως θα ανοίξετε μια κονσέρβα, αλλά ο τρόπος παρασκευής θα είναι σχεδόν ο ίδιος. Έχει τα ίδια υλικά σχεδόν μέσα, αλλά εμείς θα το τελειώσουμε στο φούρνο μας το συγκεκριμένο φαγητό. Θα χρειαστώ περίπου στο φούρνο 20 με 25 λεπτά, γιατί είπαμε θα το θωρακίσουμε πιο μπροστά και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο. Λοιπόν, τώρα όπως ζυμώνω εγώ, μήπως πρέπει να πάω σε διαφημιστικό. Βλέπω, ανάβεις τα λαμπάκια πάλι εκεί πάνω σήμερα. Τι έπαθες πάλι? Είναι το Αγίου Βαλεντίνου Σάββας. Σταμάτα να ανάβεις τα λαμπάκια. Με τυφλόν κιόλας. Πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως. Για το ουγγαρέζικο γεμιστό corn beef με ρύζι και σάλτσα πάπρικας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια βόδινο ζωμό, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, μπαχάρι και κόκκινη πάπρικα. Για την γέμιση, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, κόκκινη πιπεριά τριμμένη, 2 ml ούζο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά και στο τέλος τυρί φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 3 ντομάτες, 2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα κύβο ζωμό κρέατος, παντζάρι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, σουμάκ. Και αφού επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας, εγώ έχω αυτό το αποτέλεσμα ακριβώς, αν έχουμε ένα πλάνο να μας δείξει ο σκηνοθέτης μας, μπράβο κύριε Τσίγκα. Εγώ τώρα αυτό που θα κάνω, χρειάζομαι μερικές περίπου για αυτή την ποσότητα 10 κρωναράκια μαϊντανό, μόνο το πράσινο, το οποίο θα το ψιλοκόψουμε. Είναι πολύ σημαντικό να το ψιλοκόψουμε. Αφού το κόψουμε μια φορά, να περάσω εγώ, ας το περάσουμε μετά μία-δύο φορές ακόμα. Ωραία. Μέσα. Πάλι επάνω. Λίγο λαδάκι θα προσθέσουμε, πάρα πολύ λίγο, και από τα ελαιοτριβία Καζατζίδη, το ξέρετε, στον Άγιο Ανδρέα, θα το βρείτε εξαιρετικό. Έχουμε μιλήσει τόσες φορές εδώ στην εκπομπή, από την πρώτη μας εκπομπή μιλάμε για το συγκεκριμένο λάδι, θα το βρείτε στην Παραλιακή, στην Νέα Πέραμο και στην Νέα Έαντος 5 στην Καβάλα. Λοιπόν, πρέπει να περάσω έτσι άλλη μία φορά το κιμά μας. Σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμος. Ίσα να ανακατευτεί ο μαϊντανός μας και να πάρει έτσι λίγο μια κάποια λιπαρότητα, έτσι μια κάποια γυαλάδα από το ελαιόλαδο το οποίο έχουμε προσθέσει. Λοιπόν, είμαστε καλά και θα το... Πάρω το ταψάκι μου από εδώ, το βάλω εδώ και θα το αφήσω στη γωνία εδώ να κάπως να ξεκουραστεί και πάμε να ετοιμάσουμε
βγάλω και τα δύο γαντάκια. Τη φανταστική μας γέμιση. Άρα περνάμε τώρα στο στάδιο νούμερο 2, γιατί πραγματικά είναι όλο το άγχος είναι ως που να βάλουμε, να τελειώσουμε τα μπιφτέκια μας, τα μπιφτέκια, τα corned beef, και να τα βάλουμε στο φούρνο. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας ετοιμάζεται, εγώ πρέπει να καθυστερήσω λίγο ως που να με ετοιμάσει τα πλάνα μου εδώ. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία. Εγώ θα χρειαστώ 2 γαντάκια. Όταν είστε έτοιμοι, όλοι εδώ στο στούντιο, που περιμένετε όλοι να φάτε. Λοιπόν. Όχι. Είδες. Λοιπόν, άλλα 2 γατάκια. Πάμε να δώσουμε πρώτα θερμοκρασία σε στην εστία μας, αυτή που με παιδεύει συνέχεια. Και δίνουμε. Πρέπει να ανάψω και το περιφερειακό. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι έδωσα φωτιά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε λαδάκι. Περίπου. Μία, δύο, τρεις κουταλίτσες. Λοιπόν, πάμε το κρεμμυδάκι μας. Το κρεμμύδι δεν το χρειαζόμαστε σε καρεδάκι. Πού μιλάω, 1, 2. 2, ωραία. Δεν το χρειαζόμαστε σε καρέ, το χρειαζόμαστε σε μισοφέγγαρο. Είπαμε, όταν γεμίζουμε είτε είναι μπιφτέκια, είτε φτιάχνουμε κάνα κορτομπλέ με λαχανικά ή οτιδήποτε, πάντα το μισό το κόβουμε σε μισοφέγγαρο και το άλλο μισό το κόβουμε σε καρέ, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να γευόμαστε και τα υλικά τα οποία προσθέτουμε μέσα στη γέμισή μας. Λοιπόν, πρώτα βάζουμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία. Θερμοκρασία έχουμε, κύριε Σάβα, έχουμε, μπράβο. Τα σκεύη μου εδώ είναι, περισσεύουν. Λοιπόν, τις 2 σκελίδες σκόρδο, αυτά τα 2 υλικά θα τα προσθέσουμε μαζί, σε χοντρό καρεδάκι κι αυτό. Τέλεια. Αυτό με έφυγε λίγο, δεν πειράζει. Ωραία. Έτσι. Να το και αυτό, έφυγε. Λοιπόν, και προσθέτω αυτά τα 2 υλικά μαζί. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να κάψει το λάδι σας. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεύτερο υλικό είναι να χαράξω την κόκκινη πιπεριά μας. Είπαμε, Ούγγροι είναι αυτοί, άρα η πιπεριά είναι νούμερο 1 για αυτούς. Λοιπόν, κόβουμε. Εδώ τώρα περίπου θα με βγάλει 4 με 5 μπιφτέκια. Θα κοιτάξω να τα κάνω. Πόσοι είμαστε Σάββατο? 4. Άρα 4 θα χρειαστώ, θα τις βάλω και τις 2 τους πιπεριές. Λοιπόν, εδώ. Πρέπει να προσέχω, γιατί είπαμε φοράω γαντάκια. Γαντάκια και μαχαίρι σε μένα είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, κόβουμε και την κόκκινη την πιπεριά μας. Θα προσθέσουμε για λίγο χρώμα, λίγη πράσινη. Μία και μία, δύο. Ακόμα δεν πήρε φωτιά αυτό. Δεν τα ακούω. Για να δω, τι λάθος έκανα πάλι. Α. Πρέπει να πατήσουμε και το κουμπί να πάει στο 9. Πώς θα ανάψει αλλιώς. Ναι, είναι και αυτό. Αυτό που το λες. Λοιπόν, να κόψουμε και την άλλη την πιπερίτσα. Λοιπόν, θα πρέπει να υπερτερεί η κόκκινη πιπεριά. Εμείς την πράσινη τη βάζουμε
μέσα, γιατί δίνει μια καταπληκτική γεύση μέσα στη γέμισή μας και θα μας δώσει και ωραίο χρωματάκι. Λοιπόν, πιπεριά βάλαμε, εδώ, πράσινη κόκκινη κόψαμε. Περιμένουμε να πάρουμε θερμοκρασία. Κάτσε να κατεβάσω αυτή την κατσαρόλα γιατί με ενοχλεί εδώ. Α, με σκάει. Δεν την έμαθα αυτή. Λοιπόν, ωραία. Τώρα δεν με γλιτώνει, βλέπεις. Θα πάρει μπρος. Ωραία. Λοιπόν, το κύριο υλικό το έχουμε κόψει. Έχουμε βάλει μέσα το κρεμμυδάκι μας, το μισό σε μισοφέγγαρο, το άλλο σε καρεδάκι. Κόψαμε σε ψηλό καρεδάκι, σε μεσαίο μάλλον καρεδάκι το σκόρδο μας. Εδώ. Και θα προσθέσω ένα κύβο λαχανικών τον οποίο τον έχουμε, συγγνώμη, ένα, ναι, κύβο λαχανικών τον οποίο τον έχουμε φτιάξει εμείς στο κώδικο γεύσης. Σας δείξαμε πώς να φτιάχνουμε, πώς κάνουμε τους ζωμούς, είτε είναι κοτοζωμός ή κρεατοζωμός ή ζωμός λαχανικών, πώς ακριβώς να το φτιάχνουμε εδώ και πώς να τον συντηρήσετε. Είπαμε ότι αφού τελειώσει ο ζωμός μας, το στραγγίζουμε, τον αφήνουμε κρεώνει έξω, την επόμενη μέρα αφού πάρει θερμοκρασία δωματίου, γεμίζουμε στα σακουλάκια τα παγάκια, στην κατάψυξη και έχουμε για ένα, ανάλογα πόσο ζωμό θα κάνετε, θα έχετε και τόσο μέσα στην κατάψυξη. Κάντε το, εκτός που θα εξοικονομήσετε και αρκετά χρήματα, γιατί η οικονομία στην εποχή που ζούμε είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αλλά θα ξέρετε και τι ακριβώς, τι ζωμό τρώτε, γιατί μέσα σε εκείνους τους κύβους δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα τι τρώμε. Λοιπόν, αφού πάρω έτσι, μαραθούνε κάπως, θα συμπληρώσω την πιπεριά μου και ένα ζωμό λαχανικών, τον οποίο τον έχω προσθέσει και αυτόν μέσα. Μόλις κάπως έτσι αρχίσουν να σοταριστούν αυτά τα υλικά τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα, θα προσθέσουμε και λίγο ουζάκι για να έτσι να το δώσουμε ένα έτσι μια σπιρτάδα, γιατί στο κιμά δεν βάλαμε καθόλου αλκοόλ. Στην γέμιση μπορούμε να βάλουμε. Λοιπόν, είπαμε, προσθέσαμε κύβο λαχανικών. Έχει αλάτι, αλλά με το αλάτι προσέχουμε. Εδώ θα προσθέσουμε και τυράκι. Πρέπει και εκεί να προσέξουμε γιατί και το τυράκι έχει αλατάκι. Δύο ωραίες πρεζίτσες καπνιστή πιπεριά. Το πιπέρι το μαύρο είπαμε δεν το φοβόμαστε. Και τι προσθέτουμε άλλο, τι προσθέτουμε, κουρκουμά. Α, μην το ξεχάσω. Και λίγο κουρκουμά. Κουρκουμάς έχει την, εκτός που έχει πάρα πολλές ιδιότητες, έχει και το λούξος να μπορεί να δίνει όλες τις γεύσεις μαζί. Είναι ένα φανταστικό μπαχαρικό, το οποίο το βρίσκουμε και αυτό στον κύριο Ιωάννη Χατζιαβραμίδη, απέναντι από τα δικαστήρια, είπαμε, τα παλαιά δικαστήρια. Ωραία. Εγώ νομίζω μου φτάνει αυτή η γέμιση εδώ. Δεν θέλω πολύ, ίσα-ίσα να μαραθούν και να πάρουν κάπως έτσι λίγο χρωματάκι. Δείτε αμέσως, έχουμε πλάνο, έχουμε. Δείτε τι χρώμα έχει πάρει η γέμισή μας. Όταν θα προσθέσουμε και το τυράκι μας μέσα, θα δείτε τι ωραίο δέσιμο που θα κάνει όλο αυτό μαζί. Λοιπόν, μισό λεπτό θα χρειαστώ για τη γέμιση ακόμα. Είναι το πιο δύσκολο σημείο είναι αυτό. Είναι να ετοιμάσουμε τον κιμά και να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Αφού βάλουμε τα μπιφτέκια μέσα στο φούρνο μας, από εκεί και πέρα είναι όλα τόσο χαλαρά να κάνετε τις συνταγές που πραγματικά
θα τις διασκεδάσετε. Να κουνήσω λίγο εδώ το τηγανάκι μου. Ωραία. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο εδώ. Εγώ τώρα έχω κάνει γέννηση για 4 άτομα που είμαστε. 4. Για 4 άτομα. Λοιπόν, το κατεβάζω από τη φωτιά. Μόλις τώρα πήρα ωραίο χρώμα. Τσακ, τσακ, το κατέβασα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω το μαϊντανό εδώ. Λίγο μαϊντανό. Μοσχοβολάει. Στην άκρη. Τσακ. Μέσα. Είπαμε ότι μαϊντανό, θυμάρι και οτιδήποτε άλλο φρέσκο θα προσθέτουμε, κόλιανδρο και αυτά τα προσθέτουμε πάντα αφού το πάρουμε από τη φωτιά. Τέλειο. Και θα χρειαστώ τώρα να ρίξουμε το τυράκι μας. Τσακ. Μία φετούλα. Δύο φετούλες. Τρεις. Τι κάνει η μάνα. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε ξανά, έτσι όλο μαζί. Δείτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Δεν άκουσα. Να μην το πάρω, να τα αφήσω κάτω. Δικό σου είναι, καλά. Λοιπόν, εδώ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ωραία. Είδες, για 4 μπιφτέκια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ θα καθαρίσω λίγο. Δεν άκουσα. Ένα, μάλιστα. Στην ένα θα πάω αμέσως. Να καθαρίσω λίγο, κύριε Τσίγκα. Εδώ. Τσακ. Θα χρειαστώ και μία επιφάνεια κοπής. Εδώ, αυτή την κόκκινη. Και πάμε να γεμίσουμε τα μπιφτεκάκια μας. Εγώ τώρα έχω είπαμε θα χρειαστούμε περίπου 150 γραμμάρια, 160 γραμμάρια στο μπιφτέκι. Ένα. Πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Σάβα, ποιο να ρίξουμε, να κάνουμε εμείς λίγο πιο μεγάλα τα δικά μας. Τι λες, εγώ να ρίξουμε το σπιτσέρι. Ε, ναι. Ωραία, αυτά τα δύο τα μεγάλα θα τα πάρουμε εμείς για μας. Τα χρειαστώ, όχι δεν μπορώ την αδικία. Ωραία. Ε, άμα τα βάλω σε ζυγαριά τώρα νομίζετε κυρίες και κύριοι ότι είναι, ένα είπες είναι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό φεύγει. Ήδη έχει τώρα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που αφήσαμε τα μπιφτέκια μας. Α, εδώ. Πού είμαι. Ένα. Ναι. Ωραία, καλά. Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε αφήσει εδώ έχει ξεκουραστεί. Όχι τόσο όσο πρέπει, γιατί βέβαια δεν με παίρνει ο χρόνος εδώ. Αλλά είναι, δουλεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, ανοίγουμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κανονικά μπορείτε να στρώσετε μία μευράνη κάτω και να τα ανοίξετε και μπορείτε να το τετραγωνίσετε κιόλας. Γιατί κανονικά η συνταγή, η συγκεκριμένη, βγαίνει τετράγωνο το μπιφτεκάκι. Το corn beef που λένε. Εμείς είμαστε στις κοσμογεύσεις εδώ. Δεν θα το κάνουμε τετράγωνο, θα το κάνουμε όπως θέλουμε. Θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε τετράγωνο. Λοιπόν, γεμίζουμε. Ξέρω περίπου. Λοιπόν.
εμείς θα το βγάλουμε κάπως σαν μισοφέγγαρο το μπιφτεκάκι μας, γιατί μέσα στο φούρνο θα μας φουσκώσει κιόλας. Λοιπόν, θα χρειαστώ το ταψάκι μου, να τα αφήσω και θα λαδώσω λίγο. Οπα, να το ετοιμάσω. Εντάξει, ένα, τα αφήνουμε. Πάμε για το δεύτερο. Είναι μια καταπληκτική συνταγή. Γιορτινή. Αξίζει τον κόπο. Εγώ δεν θα το μετανιώσω, γιατί εντάξει, την κάνω εδώ. Θα την κάνω και σήμερα το βράδυ, αν θα προλάβουμε, και θα ανοίξουμε και ένα ωραίο μπουκαλάκι κρασί, ένα κόκκινο. Δεν λέω τι. Και βάζουμε τη γέμισή μας. Και είπαμε μισοφέγγαρο. Εμείς τι είπαμε, τι θα κάνουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορείτε να τα προσθέσετε κατευθείαν μέσα έτσι όπως τα έχουμε φτιάξει εδώ, αλλά μπορούμε να τα θωρακίσουμε όπως θα το θωρακίσω και εγώ τώρα. Θα ανάψω την γκριλιέρα μου μετά και θα τα περάσω ώστε να τα δώσω έτσι μια θωράκιση για να μην με αδειάσουν μέσα στο φούρνο. Αυτή είναι η επικινδυνότητα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξανακάνει μάλλον τα καναδέζικα μπιφτέκια που κάναμε και αυτοί τα σοτάρουνε. Είδατε πως είχαν βγει. Ακριβώς έτσι θα το βγάλουμε κι εμείς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχω χρόνο. Έχουμε, ωραία. Μην με ανάβεις το λαμπάκι τώρα πάλι και απέναντι. Διαφημίσεις. Εντάξει, θα κάνουμε διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Ακόμα μία. Η γέμισή μου είναι ίσα-ίσα. Τσακ. Τι ωραία γέμιση, ζουμερή. Τα μπιφτέκια θα γίνουν πάρα πολύ ζουμερά, θα τα δείτε. Πραγματικά ήδη, επειδή έχουν τη γεύση στο στόμα ακόμα, ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Και αυτό το αποτέλεσμα, πραγματικά, αν κάνετε τη συνταγή, δεν θα το μετανιώσετε και θα εντυπωσιάσετε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο. Και ο επόμενος σταθμός μας είναι να θωρακίσουμε τα μπιφτεκάκια μας. Ξανά. Σήμερα, κύριε Τσίγκα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Γιατί, ξέρεις, δεν ξέρεις. Για το κρασί που μας φέρανε σήμερα, δώρο. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Λοιπόν. Τσακ. Είναι τόσο απλά. Είναι σαν τορτίγες. Κύριε Τσίγκα. Έτσι. Σαν τορτίγες πραγματικά. Τσακ. Εδώ. Έτοιμο. Και αυτό. Θα σας
σας δείξω μετά έναν τρόπο πώς θα το κάνετε για να μην έχετε πρόβλημα, για να σας κάσει. Ωραία. Τέλειο. Για το ουγγαρέζικο γεμιστό corn beef με ρύζι και σάλτσα πάπρικας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια βόδινο ζωμό, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, μπαχάρι και κόκκινη πάπρικα. Για την γέμιση, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, κόκκινη πιπεριά τριμμένη, 2 ml ούζο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά και στο τέλος τυρί φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 3 ντομάτες, 2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα κύβο ζωμό κρέατος, παντζάρι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, σουμάκ. Δείτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Με τον ίδιο τρόπο θα το γυρίσουμε και από εδώ. Τσακ, θα τα αφήσουμε πάλι στον ίδιο χρόνο. Εδώ. Στον ίδιο χρόνο. Ορίστε. Άνοιξε. Άνοιξε. Δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα, κύριε Σάβα. Σκοπός είναι να διαλύσει. Αυτό εννοώ μέσα. Τώρα εκεί που άνοιξε κάπως είναι φυσικά να πάρει το χρώμα που πρέπει. Οχ. Εδώ. Ένα. Τώρα θα μπει μέσα Σάβα στο φούρνο μας και θα γίνει πάρτι μέσα εκεί. Ωραία. Δεν άκουσα. Λοιπόν. Ένα. Εδώ είμαστε. Οπότε, παράλληλα θα βάλουμε να γίνει και το ριζάκι μας. Λευκό ριζάκι το οποίο στο τέλος θα προσθέσουμε και 2 ζωμούς λαχανικών, τους οποίους έχουμε φτιάξει εμείς, για να το δράσουμε κάπως μέσα σε ζωμό και να το δέσουμε μια φανταστική γεύση. Και αυτή η σάλτσα θα μπει πάνω από τα μπιφτέκια και πάνω από το ριζάκι μας. Θα το τεκοράρουμε μετά με λίγο μαϊντανό και λίγο φρέσκα μυρωδικά και θα γίνει μια φανταστική συνταγή. Είπαμε, 180 βαθμούς μέσα στο φούρνο μας, να το βάλω έτσι το ταψάκι, για 30 λεπτά, 180 είναι εδώ, φύγαμε. Λοιπόν, κρατάς ώρα, κρατάς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό φεύγει. Πάει εδώ και περνάμε αμέσως στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση τι είναι, να φτιάξουμε τη σάλτσα μας, ναι. Για το ουγγαρέζικο γεμιστό corn beef με ρύζι και σάλτσα πάπρικας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια βόδινο ζωμό, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, μπαχάρι και κόκκινη πάπρικα. Για την γέμιση, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, κόκκινη πιπεριά τριμμένη, 2 ml ούζο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά και στο τέλος τυρί φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 3 ντομάτες,
2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, 1 κόκκινη πιπεριά, 1 κρεμμύδι, 2 σκέλιδες σκόρδο, 1 κύβο ζωμό κρέατος, παντζάρι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κύμινο, σουμάκ. Λοιπόν, έχω δώσει φωτιά εγώ εδώ στο... για να φτιάξουμε τη σάλτσα μας. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Λίγο να κατεβώ από εδώ. Και πάμε. Θα χρειαστώ το κρεμμύδι. Γρήγορα πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, κόβουμε το κρεμμύδι σε καρεδάκι, είπαμε. Εδώ. Το επόμενο είναι... Τι τα φοράω τα γάντια? Λοιπόν, κόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Μέσα. Ωραία. Επόμενο υλικό είναι το σκορδάκι μας. Εδώ. Είναι μια φανταστική σάλτσα. Τσακ, προσθέσαμε και το σκορδάκι μας. Το επόμενο υλικό είναι μια στη μέση θέλει η πιπεριά μας. Κάνουμε λίγο θόρυβο, δεν πειράζει. Το Αγίο Βαλεντίνο είναι. Μπορούμε. Ωραία. Κόβουμε και την άλλη στη μέση. Εγώ θα έλεγα να το τη δεύτερη τη μισή να την λίγο να την πιο πολύ να τη χοντροκόψατε. Είναι καλό να γευόμαστε στη σάλτσα τα υλικά τα οποία προσθέτουμε από πάνω από το μπιφτέκι. Λοιπόν, ακόμα μία. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο να προσθέσουμε τις πιπεριές μας. Θέλει καλό σοτάρισμα η συγκεκριμένη σάλτσα. Πάρα πολύ καλό σοτάρισμα. Πρέπει να βγάλει όλα τα ζάχαρα που έχουν όλα αυτά και τα τέσσερα υλικά έχουν ζάχαρα, τα οποία έτσι πρέπει να καραμελώσουν πάρα πολύ καλά, ώστε στην επόμενη φάση να προσθέσω τον πελτέ, να δώσω στον πελτέ τη δυνατότητα να δουλέψει μαζί με τα ζάχαρα. Θα προσθέσω το πατζαράκι και όλα αυτά τα υλικά μαζί θα τα σβήσω με το ουζάκι το οποίο έχω εδώ. Μετά θα προσθέσω την τριμμένη ντομάτα μαζί με τον μπελτέ που το έχω αραιώσει και έχω αυτό το αποτέλεσμα εδώ. Θα προσθέσω ένα κύβο λαχανικών μέσα, τα μπαχαρικά μας και θα το αφήσω να σιγοβράσει για περίπου 10-15 λεπτά ώσπου να πήξει από μόνη τους η σάλτσα. Δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά πραγματάκια, θα δουλέψει μόνη της. Λοιπόν, ας ετοιμάσω εγώ εδώ θα είναι ένα καλό κλωναράκι, ένα μεγάλο δηλαδή. Εδώ τώρα τα πατζαράκια μου ήταν πολύ μικρά. Είπαμε, πρώτα προσθέτουμε, αντί να προσθέσω ζάχαρη και μέλι, και έχουμε συνηθίσει εδώ τις συνταγές μας με το πατζάρι και αρχίζουν και το καταλαβαίνουν σιγά σιγά. Άμα βάλω σε καμιά συνταγή χτες, τη χθεσινή συνταγή που είχα, στην προχθεσινή μάλλον, που είχα προσθέσει μέλι μέσα, μάλλον όχι, μελάσα είχα βάλει μέσα, το καταλάβανε αμέσως. Στο παστίτσο νομίζω ήταν, έτσι. Το καταλάβατε, είστε καλά, εσύ το βλέπεις, Σάβα, οι άλλοι το καταλάβανε. Λοιπόν, πάμε να προσθέσω το μπελτέ μου μέσα, είπαμε, να το βάλω στην άκρη. Τώρα είναι ευκαιρία εδώ να το δώσω
Εδώ. Εδώ. Και σε θα δώσω τη δυνατότητα στα υλικά μου όλα αυτά τα τέσσερα να αναμειχθούν μαζί με το μπελτέ που έχουμε βάλει μέσα. Λοιπόν, προσθέτω και το ζωμό λαχανικών, δεν το φοβάμαι, το ρίχνω μέσα. Και το επόμενο υλικό είπαμε που θα βάλω μέσα είναι το παντζαράκι ματσάκ. Τώρα έχει ζάχαρη μέσα, είναι σαν να έβαλα μία κουταλιά ζάχαρη μέσα. Λοιπόν, πάμε. Έτσι. Να με δώσει τη δυνατότητα. Μόλις θα προσθέσω την αλκοόλη τώρα μέσα, θα διαλύσει ο πελτές μας μέσα. Θα το δείτε και από μόνοι σας. Εδώ. Τσακ. Είναι το σημείο που τρελαίνομαι. Αυτό είναι. Τρέλα. Καταπληκτική σάλτσα. Είμαι στα σύνορα, κύριε Τσίγκα. Ωραία. Ακριβώς, δεν έχω περάσει τα σύνορα. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε την τριμμένη ντομάτα. Οχ. Και θα πάρω λίγο φιλτραρισμένο νερό Aquarius. Έτσι λίγο ίσα ίσα να το δώσω, γιατί τη θέλουμε έτσι λίγο πηχτούλα να είναι η σάλτσα μας. Δεν θέλει πολλά, δεν θέλω να είναι, να έχει πολλά υγρά μέσα. Τσακ. Λοιπόν, τρέλα. Τώρα θέλω εγώ χαμηλή φωτιά εδώ, κύριε Σάβα. Αλλά τι θα κάνω, θα αλλάξω. Εδώ είμαστε. Χαμηλή φωτιά, οπότε περνάμε εδώ το ριζάκι το νερό και εδώ πάμε τη σαλτσούλα μας. Χαμηλώνω λίγο τη θερμοκρασία, εδώ πάω στο 6. Τέλεια. Ένα καπάκι θα χρειαστούμε. Να το. Το βρήκα, φασαρία κάνω. Και σε τελευταία είπαμε θα προσθέσουμε και το μαϊντανό μας εδώ. Και λίγο πριν, άρχισε. Α, καλά είναι. Να προσθέσω και τη δάφνη μου. Να βάλω λίγο νεράκι ακόμα. Εδώ. Τώρα είμαστε σωστά. Το είδα κάτι δεν μ' άρεσε εδώ. Τσακ. Προσθέτουμε. Αμέσως έδεσε. Το βασιλικό μας. Προσθέτουμε και το δυόσμο μας. Έτσι από μισή πριζίτσα θα δώσει έτσι μια άλλη γεύση μέσα στη σάλτσα σας. Και τώρα το σκεπάζω και θα το αφήσω σιγά σιγά να βράσει τόσο όσο τα μπιφτεκάκια μας. Τσακ. Εδώ είμαστε, έχω άλλα. Τσακ.
Πάμε να ετοιμάσουμε το συνοδευτικό μας. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη, την έχουμε κατεβάσει από τη φωτιά. Πάμε να ετοιμάσουμε το συνοδευτικό μας, το ριζάκι μας, το οποίο το νεράκι μας βράζει. Δεν το έχω αλατίσει. Αυτή τη στιγμή θα ρίξω δύο ωραίες πρεζούλες, μία μισή μάλλον πρεζούλα, αλάτι μέσα και θα προσθέσω και ένα κύβο λαχανικών. Τσακ, μέσα. Λοιπόν, εδώ έχει πάρει θερμοκρασία. Για να πάμε στο δεύτερο βήμα, αφού είπαμε το συνοδευτικό μας, τα μπιφτεκάκια μας είναι σχεδόν έτοιμα μέσα. Ήδη θέλει 2-3 λεπτά για να τελειώσουν. Φτιάχνουμε το ριζάκι μας εδώ. Και τώρα τι, πάμε να κάνουμε τη σούπα μας. Τι έχω τώρα εδώ, δείτε εδώ πόσα υλικά έχω. Έχω. Η σούπα αυτή η συγκεκριμένη θα χρειαστεί περίπου 20 λεπτά, 25 λεπτά για να μας γίνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μποντσάρουμε το σπανάκι μας. Είναι πολύ σημαντικό, φεύγει και αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Βήμα-βήμα, την κάρτα την είδαμε προηγουμένως, μποντσάρουμε το σπανάκι μας. Θερμοκρασία, ok. Για περίπου 2-3 λεπτά, ώσπου να μαραθεί. Ώσπου να μαραθεί. Εδώ είμαστε σε καλό δρόμο. Άρχισε ήδη και κοχλάζει. Αφού μαραθεί το σπανάκι μας, δεν πρέπει να βράσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ίσα-ίσα να μαραθεί. Θέλει ακόμα λίγο. Άλλο περίπου ένα λεπτό ακόμα. Έχω εδώ και το ριζάκι μας, το νερό μας εδώ αρχίζει και κοχλάζει σιγά σιγά. Το ριζάκι το έχω εδώ, θα το ρίξω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Λοιπόν, έτσι. Φαίνεται ακόμα λίγο. Φαίνεται. Από το κοτσανάκι θα καταλάβετε. Μόλις αρχίζει το κοτσανάκι και μαραίνεται, βλέπετε και είναι πιο ευλίγιστο. Τώρα είναι τραγανό. Μόλις θα καταλάβετε. Σε εκείνο το σημείο, μόλις αρχίζει και σπάει, δηλαδή και μαραίνεται μέσα, θα καταλάβετε ότι πραγματικά τότε ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Λοιπόν, θα προσθέσουμε το ριζάκι μας μέσα στο ζωμό λαχανικών. Έφυγε και αυτό. Και εδώ για τη σούπα μας μετά θα χρειαστούμε το πράσο, το κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο. Θα χρειαστούμε ένα ξερό κρεμμύδι, θα χρειαστούμε τον ανιθό μας, κάτσε να το βάλω εδώ. Λοιπόν, 2, 3, 4 πατατούλες, 5 έχω εγώ πατατούλες έτσι μικρές και μεσαίες. Εμείς τώρα θα κάνουμε μόνο για σούπα, θα φάμε μόνο εγώ και εσύ Σάβα, αλλά για 2 άτομα θα κάνω μόνο σούπα. Λοιπόν, να έχω το νου μου εδώ, να βγάλω το σπανάκι μας. Τσακ. Εδώ, βλέπετε, και αμέσως το περνάω εδώ για να το στραγγίξω. Για τη σούπα λαχανικών βελουτέν με παναρισμένο τυρί θα χρειαστούμε 3 πράσες ροδέλες, 1 τριμμένο καρότο, 1 κρεμμύδι φρέσκο, 1 κουπάκι αρακά, 200 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι, 200 γραμμάρια φέτα, 1 αυγό, αλεύρι, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι, ζωμό λαχανικών, λίγο άνηθο και ένα κρεμμύδι. Το κατσαρολάκι μας το έχουμε βάλει επάνω. Τώρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε το λαδάκι. Προσέξτε βήμα-βήμα πώς θα φτιάχνουμε τη σουπίτσα μας. Βάζουμε 2-3 κουταλιές λαδάκι.
ελαιόλαδο από τα ελαιοτριβία Καζατζίδη στον Άγιο Ατρέα. Λοιπόν, και πάμε. Θα χρειαστώ. Αυτό δεν το θέλω. Ώσπου να πάρει φωτιά. Θα χρειαστώ. Εδώ μόνο του είναι. Ωραία. Θα χρειαστώ το κρεμμυδάκι μας, το οποίο θα το σοτάρουμε. Σουπίτσα είπαμε για δύο, έτσι. Εσείς θα βάλετε υλικά όπως τα γράφουμε στην κάρτα μας. Λοιπόν, προσθέτουμε το πράσο μας μέσα. Εδώ. Μας έχουν φύγει και ορισμένες ροδέλες. Λοιπόν, πράσο και πατάτα χρειάζεται περίπου τον ίδιο χρόνο. Και το καρότο το ίδιο. Οπότε, κόβουμε και το καροτάκι μας. Έχουμε... μισό λεπτό λίγο εδώ. Να φτιάξουμε σούπα και να μην τη φάμε όλοι. Ωραία. Λοιπόν, το πράσινο το κρεμμυδάκι μας. Με τη σειρά βάλαμε το κρεμμύδι μας πρώτα. Μετά βάλαμε το πράσο. Εδώ ετοίμασα και να βάλουμε και τις πατατούλες μας τώρα. Τσακ, στη μέση. Το σπανάκι θα το βάλουμε στο τέλος. Δηλαδή αφού βράσει πρώτα, μαλακώσει και βράσουν όλα τα υλικά μας. Τσακ, έλα. Εδώ. Λοιπόν. Στη μέση βάζουμε και τα μανιταράκια μας μέσα. Σε αυτό το σημείο τώρα πρέπει να βοηθήσουμε να μαλακώσει. Οπότε τι προσθέτουμε, αλάτι. Μία. Και κάτι. Και πιπεράκι, είναι μια καταπληκτική σούπα, καταπληκτική όταν μιλάμε. Το ριζάκι είπαμε πιάνει αφρό επάνω, μόλις ο αφρός αρχίζει και εξαφανίζεται, πάει να πει ότι αρχίζει ο άμυλος να δένει, το οποίο έχει το ρύζι. Και καταλαβαίνουμε από εκεί διπλασιάζεται σχεδόν και τριπλασιάζεται ο όγκος του. Όσο πιο πολύ τα αφήνουμε, τόσο πιο πολύ σφιχτό θα μας γίνει. Εμείς το θέλουμε λίγο αλτέντε. Έχω εδώ ζωμό λαχανικών. Τελευταία θα προσθέσουμε και τον αρακά. Γιατί είπαμε η πατατούλα, το καρότο και το πράσο θέλει σχεδόν ίδιο χρόνο ώσπου να βράσει. Εμείς θέλουμε να γίνει η σοπίτσα και τελευταία θα τον περάσουμε από το μπλέντερ μας για να το κάνουμε έτσι ωραίο βελουτέ που θέλουμε να δώσουμε στη σούπα μας. Την πηχτότητα τη ρυθμίζουμε εμείς. Άμα θέλουμε να είναι πιο αραιή η σούπα μας μέσα, προσθέτουμε λίγο παραπάνω υγρά μέσα στο μπλέντερ μας, οπότε θα μας γίνει. Εμείς όμως θέλουμε εδώ μία μεσαία τάξεις, να μην είναι ούτε πολύ νερουλή, αλλά ούτε και πολύ σφιχτή η σούπα μας. Οπότε έχουμε τον τρόπο να το ρυθμίσουμε όσο έχουμε ζουμιά μέσα στην κατσαρόλα μας. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το ζωμό μας. Τσακ, το ρίξαμε μέσα. Θα χρειαστώ περίπου και άλλο τόσο νεράκι. Εγώ να προσθέσω ακόμα λίγο. Εδώ. Τελευταία είπαμε θα προσθέσουμε τον αρακά μας, γιατί πρέπει κάπως να μαλακώσει, θα χρειαστώ και το... Οπ! Και το καπάκι μας, αλλά πριν το καπάκι, να τελειώνουμε και με αυτό, θα χρειαστώ... Α, σας έδειξα τον τρόπο πώς, να μην τον κάνω όπως κάνουμε τον τρόπο... Θα χρειαστώ λεμονάκι μέσα και λίγο από το ξύσμα ώστε να μου δώσει αυτή
λίγο ξύσμα από μισό λεμόνι. Όπου μου σκοβόλησε. Αχ, πιάνετε και το γάντι μου. Ωραία, τέλεια. Τώρα θα αρχίσει από εδώ και πέρα, χρειάζεται περίπου 15-17, άντε ως 20, ως 20 λεπτά περίπου για να γίνει η σούπα μας έτσι όπως θέλουμε. Δισκεπάζουμε. Περίπου στα 10 λεπτά θα προσθέσουμε. Εδώ είμαστε. Περίπου στα 10 λεπτά θα προσθέσουμε και τον αρακά μας μέσα και το κρεμμυδάκι μας μέσα και είμαστε στον καλύτερο δρόμο. Για τη σούπα λαχανικών βελουτέν με παναρισμένο τυρί θα χρειαστούμε 3 πράσες εροδέλες, 1 τριμμένο καρότο, 1 κρεμμύδι φρέσκο, 1 κουπάκι αρακά, 200 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι, 200 γραμμάρια φέτα, 1 αυγό, αλεύρι, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι, ζωμό λαχανικών, λίγο άνηθο και 1 κρεμμύδι. Κατεβάσαμε το ρύζι μας από τη φωτιά, το στραγγίξαμε και προσθέσαμε και λίγο ελαιόλαδο επάνω και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Εδώ βάλαμε ένα δεύτερο τηγανάκι, το οποίο η σούπα μας είναι περίπου 70% έτοιμη. Άρα τι θέλω εγώ τώρα, θέλω να παναρώ τις δύο φετούλες εδώ. Αυγουλάκι, αλευράκι, προσέξτε με το τυρί, θέλει άλλη διαδικασία. Ξανά αλευράκι, αυγουλάκι και στην πανάδα τώρα. Τσακ, στη φρυγανιά δηλαδή. Ξανά. Θέλουμε πάρα πολύ καλή υφήνα, οπότε το ξαναπερνάμε πάλι από το αυγουλάκι. Και ξανά μέσα. Οπ. Πω, τρέλα. Έγινε έτσι ακριβώς όπως θέλω. Και πάμε μέσα, κατευθείαν. Το ίδιο. Αυγουλάκι. Θα με ακούτε όταν σας λέω όχι αλεύρι και μετά. Αυγουλάκι. Αλευράκι, πάλι στο αυγό, εδώ και δεξιά και αριστερά. Στην πανάδα μας είπαμε μια, στο φρυγανιά μας δηλαδή. Ξανά στο αυγουλάκι. Ίσα ίσα μου φτάσει. Και ξανά μέσα. Λοιπόν, θέλω βοήθεια, βγάζω εδώ το ένα το γαντάκι μου. Και πάμε να γυρίσουμε. Δείτε τι ωραίο. Λοιπόν, και εδώ προσθέτουμε και το δεύτερο. Έχουμε ετοιμάσει ένα πιατάκι εδώ. Αυτά τα δύο δεν τα χρειάζουμε άλλο. Φεύγουν και αυτά. Πω πω, τι συνταγάρες κάναμε σήμερα. Όχι συνταγές, συνταγάρες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξω τον αρακά μου. Μέσα, φεύγει και αυτό. Έτοιμος. Τσακ. Λοιπόν, και να κόψουμε και το λίγο άνηθο που χρειαζόμαστε. Τέλειο. Χρειαζόμαστε μόνο τον άνηθο. Ακόμα ένα, δύο, τρία φιλαράκια ακόμα, εδώ.
Ήρθε η ώρα να αφαιρέσω και το άλλο. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έξω. Θα το αφήσουμε κάπου να κρυώσει, κάπου σε εδώ. Τσακ. Να κρυώσει γιατί είναι... Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Τι ωραία που τελειώνουμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Η σάλτσα μας έτοιμη. Το ρύζι μας έτοιμο. Η σούπα μας έτοιμη σχεδόν. Για να δω τι πατατούλες μας. Βέβαια. 2 λεπτά ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, μπαχαρικά φεύγουνε. Δεν χρειαζόμαστε. Τελειώσαμε, κύριε Τσίγκα. Εδώ. Το ριζάκι μας είναι έτοιμο. Το κρεμμυδάκι μας είναι κομμένο που θα στρώσουμε, είπαμε. Ουφ, η σάλτσα μας έτοιμη, εδώ. Ήρθε η ώρα να προσθέσω και το σπανάκι μου μέσα, κύριε Τσίγκα. Τσακ. Έχει βράσει η σούπα μας. Την έχω βάλει μέσα στο μπλέντερ μου. Την έχω αλέσει. Την έκανα βελουτέ. Εν τω μεταξύ τα μπιφτεκάκια μας έβγαλα, εγώ τα δύο τα έβαλα εδώ. Θα προσθέσω το συνοδευτικό του στο ριζάκι, το οποίο το έχω εκεί, τη σατσούλα την έχω εκεί. Άρα τι κάνω, ετοιμάζω πρώτα τη σουπίτσα μας, την οποία βλέπετε τι όμορφη είναι, τέλεια. Αυτή την δεν τη θέλω ούτε πολύ πηχτή, ούτε πολύ νερούλι. Εδώ, δύο φανταστικές συνταγές και η σούπα μας. Τσακ. Λοιπόν, πρέπει και αυτό, το καπάκι μας. Λοιπόν, το επόμενο είναι να προσθέσω τις δύο φετούλες. Τσακ, εδώ. Γκουρμέ, κύριε Σάβα. Γκουρμέ θα φάμε σήμερα. Τέλεια. Λοιπόν, καθαρίσαμε. Πάμε τώρα εδώ. Να. Τσακ. Εδώ. Λοιπόν, το συνοδευτικό μας, το ριζάκι μας, στρώνουμε. Είναι τέλειο. Εδώ. Πάμε να στρώσουμε τώρα και τη σάλτσα μας. Θα χρειαστώ το κουταλάκι μου. Πω πω, τέλεια. Μοσχοβολάνε όλα. Εδώ. Πραγματικά είναι δύο καταπληκτικές συνταγές. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Δύο καταπληκτικές συνταγές. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να σας ευχαριστήσω σήμερα να κάνετε ένα φανταστικό μενού για την αγαπημένη σας ή τον αγαπημένο σας. Κυρίες και κύριοι, σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια, καληνύχτα σας. Για το ουγγαρέζικο γεμιστό corned beef με ρύζι και σάλτσα πάπρικας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια βόδινο ζωμό, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 2 αυγά, 100 γραμμάρια φρυγανιά, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κύμινο, μπαχάρι,
και κόκκινη πάπρικα. Για την γέμιση, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, δύο σκελίδες σκόρδο, κόκκινη πιπεριά τριμμένη, 2 ml ούζο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά και στο τέλος τυρί φέτα. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 3 ντομάτες, 2 κουταλάκια του γλυκού πελτέ ντομάτας, μία κόκκινη πιπεριά, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα κύβο ζωμό κρέατος, παντζάρι, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, κύμινο, σουμάκ. Για τη σούπα λαχανικών βελουτέν με παναρισμένο τυρί θα χρειαστούμε 3 πράσες εροδέλες, ένα τριμμένο καρότο, ένα κρεμμύδι φρέσκο, ένα κουπάκι αρακά, 200 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι, 200 γραμμάρια φέτα, ένα αυγό, αλεύρι, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι, ζωμό λαχανικών, λίγο άνηθο και ένα κρεμμύδι.